Καλησπέρα παιδιά, και είναι αυτό εδώ πέρα ένα ακόμα ένα επεισόδιο από το Far Cry 4. Λοιπόν, εδώ πέρα θα καταστρέψουμε το άγαλμα του Pagan Min. Έχουμε μπει στο βασίλειό του, στο τελευταίο στρατόπεδο εδώ πέρα, στο κάστρο να το πω και έτσι. Και ναι, πάρ' το κάτω, σκάστο. Έπεσε, εντάξει, δηλαδή αυτό σημαίνει το κατακτήσαμε, μπήκαμε μέσα. Είναι, έχει μόνο ένα άγαλμα, αυτό εδώ πέρα είναι το μεγαλύτερο κάστρο του. Και τώρα πιστεύω να θα πάμε να τον καθαρίσουμε. Που μας μιλάει, ναι. Εντάξει, περάσαμε από πολλές δοκιμασίες, εχθρούς, τώρα σκοτωμή, αίματα εκεί πέρα. Εντάξει, τι να πεις. Πολύ ξύλο ρε παιδί μου, εντάξει. Βλέπετε εδώ μπαζούκα, εντάξει, τώρα αλλού η φάση. Πάνω στα βουνά εκεί σαν τους τρελούς. Τώρα πάμε να τον καθαρίσουμε. Καθαρίσουμε αυτόν τον δικτάτορα, καταλάβατε. Είμαι με τους Golden, πώς λέγεται, με αυτή την ομάδα που είμαστε αντίσταση σε αυτόν γενικά και θέλουμε να τον ρίξουμε για να ελευθερώσουμε το Kyrat. Αυτά ναι, πάμε τώρα να τον καθαρίσουμε. Ξέρετε αυτή την αδερφή ρε, με το ροζ το κουστούμι και το ξανθό το μαλλί. Πάμε. Πάντως ο καιρός είναι ωραίος, εντάξει τώρα. Ομορφιά ρε παιδί μου, ομορφιά. Golden Path, ναι έτσι λέει το μάλλον, Golden Path. Ανεβαίνουμε τώρα, σου ερχόμαστε. Ερχόμαστε σκουλίκι. Να σε τελειώσουμε. Αλλά εκεί να δούμε τι θα παιχτεί. Γενικά το Far Cry είναι πολύ όμορφο γενικά σαν παιχνίδι. Τώρα το Primal που βγήκε δεν θα το πάρω ακριβώς τώρα με αυτόν τον καιρό, πιο μετά, γιατί το έχω κάψει το 4 και τώρα θα το βαρεθώ και το άλλο και είναι, ξέρετε, λίγο δεν θα το ευχαριστηθώ και το προσπαθώ να το κάνω πλατίνα, το Far Cry το 4 να το κάνω platinum το trophy. Εντάξει, τέλος πάντων. Μας ενδιαφέρουν αυτά. Τώρα φτάνουμε. Έχει και ωραία μουσικούλα. Ωραία. Να, εδώ είμαστε. Ήρθαμε! Είμαι απ' έξω. Πουλάνι μου, μέσα είσαι. Έρχομαι. Για να δούμε. Checkpoint. Oh. Ινδουιστές, έτσι, αλήθεια να πούμε ρε φίλε, δες εδώ. Το έχει και ώρα διακοσμημένο. Και εδώ μιλάμε για τραπεζάρα, δες εδώ ρε φίλε, μπουφέ που έχει, πω, τι κάνει αυτό εδώ. Ξέρω εγώ, πεινάνε όλοι οι άνθρωποι και αυτός θα τρώει. Αντίσταση ρε. Τώρα θα σε καθαρίσω πουλάκι, κάτσε τώρα. Τι διαλέξεις, πια σαμπάνια. Με σαμπάνια θα το γιορτάσουμε. Τι. Πες μου κι άλλα. Έχεις και μεγάλο πίνακα εκεί πέρα. Θαυμάζεις τον εαυτό σου. Πάντως κοιτάξτε φυλάκι, Και αυτός εδώ πέρα είναι δικτάτορας θα σημαίνει πάρει, μα είναι τέτοιος, κακούλης. Δείτε εδώ στυλάκι. Παίζει να κάνει και τα νύχια του, είμαι σίγουρος. Τόσο προσεγμένος που είναι τώρα. Αλλά θα τελειώσεις. Λέει, εσείς πέτει με τα νέα σας, τι κάνετε. Εγώ εδώ πέρα μόλις ξύπνησα και λέω να κάνω βίντεο. Για σας. Έτσι το μπαμ. Σηκώναμε το κρεβάτι και εγώ πλέον βίντεο. Έχω ένα Far Cry 4 να κάνω. Άντε θα πιω κι εγώ. Στην υγεία μας ρε, στην υγεία μας. Κεράκια. Εντάξει, ρομαντικός τύπος απέθελε. Έχει κάνει μια πολύ θετική ατμόσφαιρα. Διακόσμηση κάτσε καλά, εντάξει. Προσεγμένα όλα. Πολύ για τη μάνα μου μιλάει αυτός. Πρέπει να σκάσει. Φάε μια μπουκιά και τελείων, άντε. Άντε σκάσε. Πω, στο κεφάλι, εκεί. Του φύγε το... η μπουκιά από το στόμα του φύγε. The king is dead. Ναι, οκ, εντάξει, τέλος, φιν. Πέθανε ο άρχοντας, τον φάγαμε. Τώρα θα με κάνουν εμένα γάλμα, ναι. Θα το αντικαταστήσουν, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να τα δούμε. Τώρα πάμε πίσω στο Kyrat. Στο Kyrat, πάμε. Να δούμε τι θα συναντήσουμε εκεί πέρα. Τι έγινε τώρα, τι θα παιχτεί. Έκανε τώρα, τέλειωσε. Το φάγαμε, ναι, γίνομαι εγώ ο νέος δικτάτορας. Περάστε καλά, γατάκια. Εντάξει. Αυτό εδώ πέρα βλέπετε είναι γενικά το σπίτι μου, ναι, ξέρω, πολύ ακαταστασία. Παρτάλι ρε, παρτάλι. Να το φτιάξουμε μωρέ. Άμα βγούμε έξω. Open. Α, αυτοί εδώ πέρα είναι δύο που με πρίζουν γενικά σχεδόν από την αρχή του Far Cry. Του 4 εδώ πέρα. Γενικά με πασάρουν συνέχεια. Να σας πω την ιστορία με αυτούς. Είναι φίλοι γενικά και γενικά καπνίζουν πολύ και έτσι και με πασάρουν και εμένα, ξέρω εγώ, τσιγαριλίκια και τέτοια. Και... κάνω τα ρουφάω για παράδειγμα, μετά πέφτω κάτω, βλέπω περίεργα πράγματα και άμα δεν λειτουργήσει αυτό με τη μία με πατάνε και μια βελόνα, τώρα θα δείτε τώρα τι εννοώ. Μιλάμε για ομορφιά. Ναι, πάρτο. Το έχουμε κάνει αυτό 6-7 φορές. Εντάξει. Πάμε μέσα στη σκηνή. Πάντως είναι πολύ όμορφο, κοιτάξτε εδώ, ο χώρος, στο βουνό πάνω, μοναχούλιδες. Με το ποταμάκι. Χαλαρά. Για να δούμε τι έχεις εδώ πέρα, τι λέτε πάλι. Αλλά αυτά τα παιδιά έχουν πέσει σε λίθαργο να πούμε, δηλαδή κάθε μέρα. Πάφα πούφα. Να, άντε μια κι εγώ, άντε. Έτσι για το γαμό το ξέρω εγώ. Πω, να, άτκι βελόνα. Πω, με έχουν κατατρυπήσει δηλαδή. Α, τώρα και από πίσω δηλαδή, εντάξει. Τα έχουμε περάσει όλα με αυτούς ρε παιδί μου. Δείτε τώρα να πούμε. Αλλά έτσι για τον τερματισμό ξέρω εγώ, άντε ας πούμε άλλη μία να κάνουμε. Τι ιστορία είναι για αυτό, τι βιόλια είναι για αυτά ρε παιδί μου. Ω, κοιτάξτε τώρα εδώ, όλα γύρω είναι ροζ, μοβ, μπλε, πράσινα, κόκκινα. Να γίνεις τρελής για παράδειγμα. Γενικά ζω σε ένα... σαν όνειρο είναι τώρα, έχουμε... μας νάρκωσαν γενικά και ξέρετε, βλέπουμε όλα τα περίεργα. Αλλά είναι πανέμορφο... Ωπα ρε. Όχι ρε φίλε. Τι μας κυνηγά... Αλλά γενικά είναι πανέμορφα όλα. Μην πεθάνουμε τώρα από αυτό. Ωραία είναι και τεράστιο, είναι κολόψαρο. Είχα πάρει ένα δέρμα από αυτό, είχα σκοτώσει ένα και πήρα το δέρμα του. Πάρε και άλλη πέρα εδώ να πούμε, καλά εδώ πέρα στο Far Cry 4 έχει... είναι της κακομοίρας από αυτά. Μακριά, μακριά. Φυλαχτείτε. Για να δούμε. Πάμε σε εκείνο το σπιτάκι. Τι παίζει εδώ πέρα. Οπ, παρκουράκι. Όχι καλύτερα. Είμαστε πολύ άσχετοι. Από πού ρε. Α, μήπως εδώ πάνω. Απίδα. Ή... α, εδώ είστε. Α, και εξαφανίζεστε. Και εφεύγετε. Αχα. Έχει τώρα και τέτοια παιχνίδια, δηλαδή αλλάζουν και τα πράγματα. Γυρνάω και αλλάζει. Έχουμε και τρολιές δηλαδή, μας δουλεύουν. Εντάξει. Να όπα, έχει και εχθρούς τώρα. Τώρα πως θα μπούμε, μαχαιράκια δεν έχω. Με βρήκε, ωραία, πολύ ωραία. Τώρα τρέχουμε, τον καρφώνουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Ξόφα. Πάμε να τους βρούμε. Ω, με κλειδώσανε ρε, με κλειδώσατε. Με εγκλωβίσατε σε αυτό το κελί. Εντάξει, εδώ εσύ, πάτε εξαφανιστείτε. Εντάξει, κλασικά. Πού είμαι τώρα? Στους ουρανούς πάλι. Ναι. Τώρα πάνω σε πέτρες. Οκ. Okay. Πρέπει να πεθάνεις εκεί πέρα. Ωραία, κατεβαίνουμε. Πάρει και άλλη πρέζα. Νικά όλα είναι πανέμορφα από γύρω, εντάξει. Οκ, okay, οπ. Μας ξεγελάσανε ρε παιδί μου. Κατεβαίνουμε τώρα, δεν έχω αλεξίπτωτα, δεν έχω τίποτα. Αχα, οκ. Okay. Και δεν πεθαίνεις κιόλας. Είναι όλα πολύ περίεργα γενικά. Κλάιντ. Πήγα πάνω. Αχα, ωραία. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά είναι από τα αγαπημένα μου μέσα μαζικής μεταφοράς. Πάω πολύ ψηλά και γρήγορα. Τώρα το βάλα σε γρήγορο μόντο, οπότε μην πείτε πώς πάει τόσο γρήγορα, ξέρω εγώ. Το βάλα σε γρήγορα. Στο μοντάζ, επεξεργασία, γιατί ήταν μακριά γι' αυτό και δεν ήθελα να καθυστερήσω, οπότε ναι. Οπ, οπ, και εδώ ωραίος, κατεβαίνουμε κάτω. Ωραία περιπέτεια, ωραία χρώματα, έτσι, μουσική. Φάγαμε και το δικτάτορα, τώρα είμαστε ελεύθεροι, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βελόνες, τσιγάρα και τέτοια και πρέζες, εντάξει, τώρα παράνομα όλα. Έρχονται, φεύγουνε, πλοία με κοκαίνες, ξέρω εγώ, έρχονται, φεύγουνε. Ξαγωγές ρε παιδί μου, να εδώ τους βρήκαμε, τους πετύχαμε. Εγώ θα ήθελα να τους πατήσω και δύο μπουκέτα γιατί με έχουν φάει την ψυχή. Και λένε όλο βλακιούλες. Καλά, αυτός ο αριστερός πολύ, πολύ φλωράκι παίζει να είναι. Έχει λίγο τη φάτσα τη φλόρη και το... αμούστακος. Τι μου δώσουν, ένα δωράκι θα μου δώσουν τώρα. Τι είναι αυτό? Ναι. Θα με χρησιμεύσει σε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Πάντως είναι πολύ ευγενικοί και οι δύο, παρόλα όσα μου κάνουν. Τους αγαπάω ρε παιδί μου. Είναι δύο φίλοι που έχω εδώ πέρα στο Kyrat. Στο ξεχασμένο Kyrat, στην Ινδία. Εντάξει, τυχαία τους βρήκα. Μπράβο. Καλά παιδιά. Περνάω καλά μαζί τους. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι το είδατε, περάσαμε ωραία γενικά. Ναι, πανέμορφα όλα, μ' αρέσει. Και τα λέμε την επόμενη φορά.